Γεια σας. Καλό καλοκαίρι σε όλους. Σήμερα θα σας δείξω μία καινούργια πλέξη, την οποία μου τη ζητήσατε, και μία τσαντούλα σε άλλο στυλ. Χειρός, με πίπο. Την οποία, όπως βλέπετε, δεν την έχω τελειώσει, γιατί θέλω να σας δείξω και πώς τη στείνω. Πώς υπολογίζω τα πλαϊνά, γιατί λαμβάνω πάρα πολλά μηνύματα για τα πλαϊνά. Και σε ποσέτ, πιο πολύ σε ποσέτ. Όπως βλέπετε, δεν την έχω τελειώσει. Εξεπίτηδες. Ήδη έχει πάρει το σχήμα, σαν βαρελάκι, κοιτάξτε, φουσκωτή. Χωρίς να έχω βάλει καμία επένδυση μέσα. Είναι αυτό το στυλ, σαν μικρή lady. Έχω βάλει και ένα διακοσμητικό ότι είναι χειροποίητο. Λοιπόν, θα σας δείξω. Αυτή είναι η πλέξη από κοντά. Μοιάζει με τον ναυτικό κόμπο, αλλά δεν μπλέκεται έτσι. Και μπλέκεται προς πίσω, ενώ ο ναυτικός κόμπος μπλέκεται στρογγυλός. Είναι στη στρογγυλή. Λοιπόν, να αρχίσω να σας δείχνω. Κάνω την αρχική μου θηλιά και πιάνω, αυτός έχουμε πει, δεν μετριέται για πόντους. Λοιπόν, εγώ εδώ πέρα έχω βάλει 30 πόντους, 30 γαϊτανάκια, έτσι. Τότε θα βάλω 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Άμα θέλετε να κάνετε 30, θα κάνετε άλλους 3. Είμαστε εδώ. 1, 2, 3. Και δηλαδή μετράμε από εδώ, εδώ που έχουμε σταματήσει το αν έχω πιάσει με το χέρι μου, και εδώ πέρα θα κάνουμε ποδαράκια. Όχι άρρηκτα, ποδαράκια. Παίρνουμε, μπαίνουμε. Παίρνουμε, κλείνουμε τα δύο, κλείνουμε και τα άλλα δύο. Και αυτό το κάνουμε σε όλο. Έτσι, παίρνουμε, μπαίνουμε, παίρνουμε, κλείνουμε τα δύο και τα άλλα δύο. Θα γίνουν ποδαράκια, όχι άρρηχτα. Κάνουμε ποδαράκια, έτσι. Συνεχίζω, να σας δείξω τι κάνουμε μετά. Κάνετε όσα θέλετε εσείς, όσο μεγάλη τσαντούλα θέλετε εσείς. Αυτή είναι για την κόρη μου, η οποία την ήθελε μικρή, να μην την κρατάει στο χέρι της. Λοιπόν. Τώρα κάνουμε 1, 2, 3 στον αέρα. Γυρίζουμε. Αυτός εδώ πέρα, αυτός είναι σαν να έχουμε κάνει τον πρώτο πόντο. Εντάξει, ο πρώτος πόντος έχουμε κάνει τα 3. Οπότε πάμε στο δεύτερο. Ο δεύτερος είναι αυτός εδώ. Παίρνουμε. Κάνουμε front post. Σας έχω πει ότι το front post είναι μπαίνεις από την πίσω πλευρά. Κάνεις πάλι ποδαράκι. Εντάξει, ο επόμενος πόντος εδώ θα γίνει κανονικό ποδαράκι. Ο επόμενος, αυτό εδώ, θα γίνει πάλι front post. Έτσι. Το κάναμε. Θα το ανοίγετε γιατί βλέπετε ότι εδώ, αυτό πλέξαμε, εδώ πλέξαμε, οπότε πάμε εδώ. Ποδαράκι κανονικό στον πόντο του. Κάναμε αυτό. Το επόμενο είναι αυτό εδώ πέρα. Front post. Το ανοίγουμε, βλέπουμε ότι τώρα είμαστε εδώ. Κανονικό.
Τώρα είμαστε εδώ, σε αυτό εδώ, front post, πάει ένα lax. Ένα front post, ένα κανονικό ποδαράκι. Το επόμενο είναι αυτό, κανονικό. Μας έχουν μείνει δύο, κάνουμε το front post. Και το επόμενο, το τελευταίο, το βλέπετε, θα κάνουμε ποδαράκι. Εδώ θέλω να σας πω κάτι. Εδώ μπορεί να το κάνετε ή να μετράτε 1, 2, 3 και να μπαίνετε στον τρίτο πόντο, δηλαδή να το παίρνετε έτσι, ή για πιο ευκολία, όπως είναι αυτό εδώ, απλά μπαίνετε μέσα. Και κάνετε το τελευταίο σας ποδαράκι. Έγινε αυτό. Ένα γαϊτανάκι τώρα και γυρίζουμε. Αυτή είναι η πίσω σειρά. Λοιπόν, τώρα εδώ χρειάζεται προσοχή. Τώρα κάνουμε στην πίσω σειρά, κάνουμε μόνο άριχτα. Προσέχουμε πάρα πολύ να βρούμε τον πρώτο πόντο εδώ και καλό θα είναι να μετράμε 1, 2, 3, το ανοίγουμε να βλέπετε που θα μπαίνετε, 4, 5, 6, 7, 8, 9, το ανοίγουμε. Εδώ προσέχουμε πάρα πολύ στο τέλος. Έχουμε ένα πόντο εδώ και ένα πόντο εδώ. 9, 10. Και το τελευταίο πόντο εδώ. 11. Οπότε, αν το έχετε κάνει μία φορά αυτό, θα ξέρετε ότι οι πόντοι σας είναι 11. Εμένα αυτή τη στιγμή, έτσι. Εσείς μπορεί να έχετε ρίξει εδώ, είχα ρίξει 29. Οπότε σε κάθε πίσω σειρά που ήταν τα άριχτά μου, μετρούσα να δω εάν είχα 29 πόντους. Γιατί υπάρχει αυτή η πλέξη, υπάρχει ο κίνδυνος να χάνουμε πόντους. Οπότε είναι καλό να τα μετράμε. Λοιπόν, τώρα κάνουμε 1, 2, 3 στον αέρα. Και γυρίζουμε από την καλή του πλευτού. Λοιπόν, εδώ είναι ο πρώτος μας πόντος. Εδώ πέρα βλέπουμε ότι έχει γίνει ο κόμπος, εδώ, το σχεδιάκι. Οπότε αυτό εδώ πέρα είναι σαν να έχουμε κάνει τα τρία στον αέρα, είναι σαν να τον έχουμε πλέξει. Οπότε εδώ που είναι από πάνω θα κάνουμε το κανονικό ποδαράκι. Εδώ πίσω που ήταν το προηγούμενο κανονικό ποδαράκι και είναι ανάμεσα σε δύο front post, εδώ κάνουμε τώρα το front post. Το επόμενο που είναι το σχέδιο θα κάνουμε το ποδαράκι μας. Το επόμενο που είναι πιο πίσω, άμα το πλέξετε θα δείτε ότι είναι πιο στο βάθος, θα κάνουμε το front post. Μπαίνουμε, το παίρνουμε έτσι και το πλέκουμε απλά ένα ποδαράκι. Το επόμενο κάνουμε κανονικό ποδαράκι. Το επόμενο κάνουμε front post από πίσω. Το επόμενο ποδαράκι. Το επόμενο πίσω. Και προσπαθούμε να το σηκώνουμε, να γίνεται ωραίο. Το επόμενο ποδαράκι.
Και το τελευταίο πάντα ποδαράκι και προσέχτε τώρα, είχαμε κάνει άριχτο. Οπότε πρέπει να μπούμε εδώ, όχι εδώ κάτω, εδώ. Ποδαράκι. Και τελείωσε στην προστινή πλευρά το σχεδιάκι. Λοιπόν, τώρα θα πάμε στην πίσω σειρά. Στην πίσω σειρά κάνουμε ένα άριχτο και γυρίζουμε, ένα στον αέρα και γυρίζουμε και θα κάνουμε τα άριχτά μας. Και προσέχουμε πάντα. Και μετράμε. Δεν χάνουμε πόντους. Σκέτα άριχτα. Ένα-ένα. Τα ανοίγετε έτσι, το βλέπετε. Τα ανοίγετε έτσι για να μην χάνουμε κανένα πόντο. Και κάνουμε σκέτο άριχτο. Είναι πολύ ωραία πλέξη, δίνει όμορφο αποτέλεσμα, θέλει λίγο προσοχή. Είναι από τις αγαπημένες μου πλέξεις που σας είχα πει ότι θα ψάχνω να βρίσκω πλέξεις οι οποίες δίνουν ωραία αποτελέσματα. Τώρα εδώ μπορείτε να το κάνετε όπως σας είπα, σκέτο άριχτο. Όταν είναι να πάμε στην προστινή σειρά, κάνουμε 3 στον αέρα. 2, 3. Και γυρίζουμε. Λοιπόν, ο πρώτος μας πόντος είναι αυτός εδώ. Τον έχουμε ήδη κάνει. Ο δεύτερος ο πόντος μας βλέπουμε ότι είναι στην πίσω. Εδώ είναι το σχεδιάκι. Οπότε παίρνουμε και μπαίνουμε από πίσω και κάνουμε αυτό. Το front post. Εδώ είναι το σχεδιάκι μας, οπότε θα γίνει κανονικό ποδαράκι. Εδώ είναι πίσω, το βλέπετε και μόνοι σας, είναι μόνο του. Οπότε το πλέκουμε front post. Το επόμενο το κάνουμε κανονικό. Front post. Δεν ξέρω στα ελληνικά πώς λέγεται το front post. Γι' αυτό το λέω με την ορολογία που την έχω βρει. Κανονικό ποδαράκι. Και βλέπετε σηκώνεται πάρα πολύ εύκολα, ε. Φεύγει το πλεκτό πάρα πολύ. Front post. Κανονικό ποδαράκι. Front post. Τελειώνουμε πάντα με ένα ποθαράκι. Το οποίο επειδή είμαστε στην καλή του πλεχτού και είχαμε μπει με άριχτο, θα γίνει πάνω από το άριχτο. Τώρα θα κάνετε ένα και θα γυρίσετε τα άριχτά σας να κάνετε στην πίσω σειρά. Αυτό είναι το σχεδιάκι. Αυτό εδώ. Δίνει αυτό το αποτέλεσμα. Είναι πάρα πολύ όμορφο, σαν ανάγλυφο, το βλέπετε και στην τσαντούλα πώς έχει γίνει. Εγώ το έκανα ένα μονοκόμματο κομμάτι, το ύψος το κανονίζετε εσείς και έχω κάνει τα πλαϊνά. Εντάξει, λοιπόν, τώρα θα σας δείξω πώς υπολογίζω τα πλαϊνά, γιατί πάντα με ρωτάτε για τα πλαϊνά. Λοιπόν, το ξυλώνω, το έχω περάσει με το βελονάκι. Πόσο εύκολα ξυλώνονται και πόσο δύσκολα πλέκονται. Λοιπόν, κοιτάξτε, όταν πλέκω το πλαϊνό, δεν το κόβω, το περνάω κατευθείαν, να ξέρω. Δύο τρόποι υπάρχουν να υπολογίσετε το πλαϊνό σε αυτή τη τσαντούλα. Ή παίρνετε τη μεζούρα και μετράτε ολόκληρο και βλέπετε πόσο θέλετε να είναι το ύψος, ας πούμε. Μετράτε 2 ίσα κομμάτια, βάζετε marker. Τα marker να ξέρετε ότι είναι απαραίτητα, πρέπει να τα έχουμε όλες. Μετράμε από εδώ αυτή τη γωνία μέχρι κάτω όσο θέλουμε. Το ίδιο και από εδώ βάζουμε το marker και από εδώ αυτό που έχει μείνει εδώ έχω κάνει τα γύρω γύρω και μετράω από το ένα marker στο άλλο. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Οπότε έχω βάλει 11 γαϊτανάκια και έχω μείνει με 10 και με τις γωνίες που κάνουμε 2 θα μου έρθει ίσα ίσα. Τώρα
και να μην μου έρθει ίσα ίσα, όταν θα φτάσω εδώ και εδώ πρέπει να κάνω τη γωνία. Ο άλλος τρόπος είναι να μετρήσω πόσα κομπάκια έχω. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Μετράω 8 κομπάκια από εδώ, 8 κομπάκια από εδώ, ή 9 ή 10. Βάζω τα μάρκερ να είναι ίσα και έχω κάνει μετά τα... Αφού έχω κάνει τα γύρω-γύρω, έτσι, βλέπω πόσα είναι τα γύρω-γύρω και υπολογίζω. Τώρα, ένα άλλο που θέλω να σας πω είναι, όταν θα κάνετε το πλαϊνό σας, εγώ το ήθελα έτσι το πλαϊνό μου, να το κόψω απάνω, δεν ήθελα να μου γίνει τσάντα, να μου στέκεται έτσι, ήθελα να μου γίνεται έτσι, να μου κλείνει απάνω για να είναι και πιο προστατευμένη. Να βάλω ένα ή δύο μαγνητάκια, δεν ξέρω, μάλλον ένα θα βάλω, και να μην έχει μεγάλο άνοιγμα, να μην είναι το άνοιγμα τόσο, και το έχω κόψει. Λοιπόν, έχω κάνει εγώ, υπολογίζω ένα, τα παραλληλόγραμμα, το ξέρετε το κολπάκι μου, 1, 2, 3, 4, 5, μετά αρχίζω και κόβω, 1, 2, 3, 4, σύνολο είναι 9 παραλληλόγραμμα, από το 5ο και πάνω κόβω. Όταν είναι να κάνω μετά τα γύρω-γύρω και όταν φτάνω στο δεύτερο μάρκερ, συγγνώμη, όταν φτάνω στο δεύτερο πάτημα, βλέπετε ότι έχω βάλει εδώ, έχω βάλει το μάρκερ μου. Οπότε, όταν θα το ξεκινήσω από εδώ στην αρχή, εδώ, για να το περάσω με το βελονάκι μου, αυτό το μάρκερ εδώ πρέπει οπωσδήποτε να μου έρθει στο μάρκερ εδώ. Οπωσδήποτε όμως. Και το μάρκερ το δεύτερο αυτό πρέπει να μου έρθει οπωσδήποτε εδώ και στα δύο τα κομμάτια. Και έτσι η τσάντα μου δεν θα είναι στραβή. Έχω υπολογίσει ίδια απόσταση από εδώ, ίδια απόσταση από εδώ, το ίδιο όμως έχω κάνει και από εδώ, το βλέπετε. Δεν πάω πουθενά χωρίς τα μάρκερ μου. Οπότε, όταν κάνουμε τα πλαϊνά, μαρκάρουμε τις γωνίες και πρέπει οι γωνίες να πέσουν οπωσδήποτε μάρκερ με μάρκερ. Και αν δεν είναι ακριβώς, τρώμε πόντο. Δεν υπάρχει θέμα. Πιο έμπειρες το ξέρουν. Λοιπόν, αυτή είναι η τσαντούλα. Λίγο στραπατσαρισμένη τώρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας επιτυχία.